Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου. Ανακάλυψα ένα e-shop το οποίο δεν ήξερα, που έχει μέσα πάρα πολλά παπούτσια, έχει γυναικεία ρούχα και αξεσουάρ, έχει και κάποια ανδρικά, αλλά σήμερα θα δούμε τα γυναικεία. Και είπα να παραγγείλω κάποια παπούτσια γιατί θέλω να κάνω μια ανανέωση τώρα που μπαίνει η άνοιξη, έρχεται και το καλοκαιράκι σιγά σιγά, και όταν έρθει η παραγγελία να τα ανοίξουμε μαζί και να τα δούμε. Οπότε, αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο κανάλι, κάντε και μια εγγραφή, βάλτε και εσείς ένα καφεδάκι να πιούμε παρέα και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω ανοίξει εδώ πέρα το e-shop, λέγεται malesa.gr. Και μπαίνοντας μέσα θα δείτε τις νέες κολεξιόν σε sneakers, σε γόβες, σε μπαλαρίνες. Πραγματικά, επειδή έριξα μία ματιά, έχει τρομερή ποικιλία. Σε σημείο που λες, τι να πρωτοπαραγγείλω. Πάμε να δούμε μερικά παπούτσια μαζί, ας πούμε σνικεράκια, που τα φοράμε ειδικά αυτή την εποχή πάρα πολύ. Κάτι ανάλαφρο, κάτι ανοιχτόχρωμο. Έχει τρομερή ποικιλία. Θέλω να δείτε λίγο και τις τιμούλες. Εγώ έριξα μια ματιά, οπότε να σας δείξω κάποια που έχω ξεχωρίσει. Ένα παπούτσι που μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι στα 30 ευρώ. Μας λέει κιόλας ότι είναι άμεση παραλαβή 1 με 3 μέρες. Το κατάστημα είναι στην Αθήνα, στον Πειραιά, από ό,τι είδα. Και αυτό το μαύρο μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει εδώ παπούτσι τύπου κάλτσα. Ωραίο και αυτό, να αναπνέει το πόδι τώρα που είναι άνοιξη και έχει λίγο πιο ζεστό καιρό. Στα 18,90 το μπέζ με χρυσό. Και αυτό είναι το παπούτσι που περισσότερο αγάπησα. Δείτε πόσο όμορφο είναι. Είναι μπέζ με άσπρη σόλα, με χρυσές λεπτομέρειες, ακριβώς ό,τι πρέπει στα ρούχα που φοράω τώρα αυτή την εποχή και στην καρταρόβα που θέλω να φτιάξω για άνοιξη καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ όμορφα, αυτά βγαίνουν και σε μαύρο που τα είδα. Βασικά θα το παραγγείλω κιόλας. 40 φοράω, οπότε θα επιλέξω εδώ το νουμεράκι μου, το 40, και θα μπει στο καλάθι. Πάμε να δούμε τις γόβες. Έχει αυτά τα σχέδια με το τετράγωνο τακούνι, τα οποία είναι πάρα πολύ στη μόδα τώρα, αλλά θεωρώ ότι είναι για άλλου στυλ ντύσιμο από το δικό μου, οπότε σας τα δείχνω σε περίπτωση που εσάς σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Ένα παπούτσι που ξεχώρισα εγώ είναι αυτή η σατέν μυτερή γόβα που είναι με το κορδόνι πάνω. Είναι έξω η φτέρνα, μπορεί να φορεθεί όλο το χρόνο πραγματικά. Και υπάρχει σε μαύρο, υπάρχει σε μπέζ. Λέω να πάω στο μαύρο για να μπορώ να το φορέσω και φθινόπωρο, ίσως και λίγο χειμώνα. Οπότε θα μπει και εδώ στο καλάθι. Αυτά τα παπούτσια, τα χαμηλά, που είναι με μύτη και πάρα πολύ χαμηλό τακουνάκι, βολεύουν πάρα πολύ για αυτή την σεζόν και το σκεφτόμουν να δοκιμάσω. Δεν έχω πάρει ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά με κάποιο ντύσιμο το οποίο θέλω να βάλω χαμηλό, δεν θέλω να βάλω σνίκερ όμως, μπορώ να βάλω ένα τέτοιο παπούτσι. Λέω να διαλέξω αυτό που έχει τη διχρωμία, αυτό είναι έτσι, και αυτό στο καλάθι. Έχω κρατήσει ένα budget αποκλειστικά και μόνο για να πάρω παπούτσια, οπότε χαλάλι. Έχει τρομερή ποικιλία. Αχ, και αυτές οι γόβες υπέροχες. Να πάρω και μία τέτοια, λέω. Η τιμή είναι καταπληκτική, 24,5 για ένα παπούτσι που θα φορέσεις σε πολύ ωραίες περιστάσεις. Μόλις ήρθανε ο Τζέρι και ο Αλέξης απ' έξω. Τζέρι, έκανες βόλτα? Έριξα μια ματιά και στα χαμηλά, τα σανταλάκια, τα φλάτ, τα οποία σιγά σιγά θα τα αρχίσουμε να τα φοράμε. Πιστεύω σε ένα μήνα, δύο, το πολύ. Και βρήκα αυτό το υπέροχο, το οποίο βγαίνει και σε λευκό, βγαίνει και σε αυτό το μπεζάκι. Το μπεζ μου άρεσε πιο πολύ, να πω την αλήθεια. Δείτε το λίγο. Φαίνεται πολύ καλή ποιότητα και από ό,τι είδα μέσα στο e-shop, τα υποδήματα είναι ελληνικής παραγωγής. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, που είναι μπεζ και είναι από τα βασικά πέδιλα, το οποίο μπορείς να φορέσεις με πάρα πολλά ρούχα, με πάρα πολλά χρώματα. Λοιπόν, εγώ θα ρίξω μια ματιά γιατί μπορεί να μου πάρει, μπορεί και 2 ώρες μέχρι να καταλήξω σε ζευγάρια παπούτσια που θέλω να πάρω. Δείτε κι εσείς, σας αφήνω από κάτω τα link με το e-shop, να ρίξετε κι εσείς μια ματιά τώρα που έχει αυτές τις καταπληκτικές τιμές. Και σε λιγάκι θα σας δείξω τα προϊόντα που έχω καταλήξει και έχω βάλει στο καλάθι μου για να προχωρήσω με την αγορά μου. Πάμε να δούμε λίγο το καλάθι αγορών. Εδώ έχουμε την πράσινη τη γόβα, το μπέζ το πέδιλο, πλατφόρμα, φλατ σανδάλι, αθλητικό, γόβα μαύρη σατέν με κορδόνια, χαμηλή γόβα με διχρωμία και
και μία μπαλαρίνα. Οπότε πάω να συνεχίσω και εμείς θα πούμε όταν παραλάβω το προϊόντα για να τα δούμε μαζί και να κάνουμε το unboxing. Ήρθαν τα παπούτσια και ανυπομονώ να τα ανοίξω. Τα έχω παραλάβει εδώ και 2 μέρες, αλλά επειδή ήθελα να είναι οι πρώτες εντυπώσεις μαζί στην κάμερα, δεν τα έχω ανοίξει, δεν τα έχω δοκιμάσει και πραγματικά δεν κρατιέμαι. Οπότε πάμε να τα ανοίξουμε μαζί. Δείτε εδώ πέρα μία κούτα γεμάτη. Είναι 8 ζευγάρια αν θυμάμαι καλά. Εν τω μεταξύ το αστείο ποιο είναι, ότι εγώ όταν έκανα την παραγγελία ήταν χαρά Θεού καιρός και τώρα γίνεται έξω χαλασμός. Δεν μπορώ να τα βάλω ακόμη, θα περιμένω λίγο να ανοίξει περισσότερο καιρός. Από ό,τι μου είπατε και στην Αθήνα έβρεχε αυτές τις μέρες. Δεν πειράζει, όμως θα φέρουμε λίγο την άνοιξη στο σημερινό μας βίντεο. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα, γιατί ανυπομονώ. Αυτό εδώ είναι η μπαλαρίνα. Ωραία συσκευασία, Είναι το κάθε παπούτσι ξεχωριστά τυλιγμένο. Έχει μέσα εδώ πέρα και το χαρτάκι και έχει και τέτοιο για να το κρατάει ίσιο να μην στραβώσει. Φαίνεται λίγο πιο μπαλαρινέ μπροστά το κόψιμο από ό,τι περίμενα. Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν πιο τετράγωνο. Φαίνεται πολύ κομψό όμως. Και το καλό είναι πως φοράω ίδιο νούμερο με τη μαμά μου, οπότε αν για κάποιο λόγο κάποιο παπούτσι δεν μου αρέσει, δεν μου κάνει οτιδήποτε, θα το δώσω στη μαμά μου. Το πρώτο ζευγάρι είναι εδώ, είναι οι μπαλαρίδες μας. Αρχικά μου αρέσουν πάρα πολύ σαν σχέδιο. Είχε μέσα και σε μητερόλο, νομίζω ότι αυτές θα τις φορέσω πιο εύκολα. Θα σας βάλω στο πλάι εδώ πέρα πλάνα να βλέπετε πώς είναι το παπούτσι φορεμένο, για να μην βγει τεράστιο αυτό το βίντεο. Το πρώτο παπούτσι μου άφησε πολύ ωραίες εντυπώσεις. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο κουτί για να δούμε τι θα είναι. Το κάθε παπούτσι ξεχωριστά συσκευασμένο. Πρώτη φορά νομίζω παραλαμβάνω κάτι που να είναι τόσο προσεγμένο. Και εδώ πέρα χαρτοτενία για να μην χαλάσει το κλείσιμο του παπουτσιού. Α, αυτό είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι περίμενα. Αυτό γυαλίζει, έχει γκλίτερ. Ελπίζω να φαίνεται στην κάμερα πόσο όμορφο είναι. Πάρα πολύ κομψό παπούτσι. Με αυτό έχω ενθουσιαστεί και δεν είχα ποτέ κάτι τέτοιο. Ελπίζω να μου κάνει και σαν νούμερο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το παπούτσι. Νιώθεις κατευθείαν μια κομψότητα επάνω σου. Απίστευτο. Δεν το περίμενα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τέλειο και το δεύτερο παπούτσι. Μέχρι στιγμής σε νομεράκια είμαστε εκπληκτικά. Τι έχει εδώ. Α, ανυπομονώ να φορέσω σανδάλια. Εντάξει, αυτά τα αγαπώ. Δείτε. Αυτό θα είναι το flat που θα φοράω νομίζω όλο το καλοκαίρι. Έχει τον πάτο τον όχι εντελώς flat, ακριβώς τόσο όσο πρέπει, για να μην γίνεται η φτέρνα σου χάλια. Η αγκράφα, το χρωματάκι εδώ πέρα είναι υπέροχο. Φαίνεται πολύ ωραίο ποιοτικά. Δεν είναι το πάρα πολύ ελαφρύ. Για να το δοκιμάσουμε κιόλας. Α, τα αγαπώ! Το φλάτ αυτό είναι τέλειο, το αγάπησα. Υπάρχει και σε άσπρο που θυμάμαι, οπότε αν τυχόν μπείτε να δείτε παπούτσια μέσα, έχετε τα υπόψη σας. Τι να έχει. Έλα, εντάξει, αυτό το παπούτσι έπρεπε να λέγεται μάθα. Λοιπόν, είναι το πέδιλο, το μπέζ, το οποίο είναι πολύ πιο όμορφο από κοντά από ό,τι περίμενα. Το τακούνι του είναι το τέλειο ύψος. Είναι ούτε πάρα πολύ ψηλό, ούτε χαμηλό. Είναι κολακευτικό, δεν είναι σαν κάποια που έρχονται και τα παραλαμβάνεις και είναι τελείως σαν αγκούρια άκομψα. Αυτό φαίνεται πολύ όμορφο. Τα λουράκια του μου αρέσουνε. Έλα, αυτό το έχω αγαπήσει, παιδιά. Τέλειο, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Είναι ένα παπούτσι που φοριέται με όλα τα ντυσίματα και ένα απλό πρωινό ντύσιμο μπορεί να το κάνει απογευματινό, βραδινό, άνετα. Πολύ ωραία ποιότητα και τα λουράκια δεν είναι αυτά που θα σε κόβουνε, φαίνονται μαλακά. Επόμενο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη όταν μου έρχονται παραγγελίες που κάνω σε παπούτσια, σε ρούχα. Αχ. Έλα, εντάξει. Δες εδώ χρώμα. Wow. Είναι η γόδα η σατένη πράσινη που πήρα, παιδιά. Έχω ενθουσιαστεί. Τι κρίμα που δεν μπορώ να βγω έξω σήμερα για να τα βάλω. Γίνεται χαμός έξω. Βρέχει πάρα πάρα πολύ. Α, και το κούμπομα. Wow. Τέλειο.
Αχ, παιδιά, τα αθλητικά που πήρα. Αυτό είναι λευκό. Φαίνεται λίγο πιο μπες, νομίζω, στη φωτογραφία. Τέλειο. Είναι ακόμα καλύτερο από κοντά. Πόσο όμορφο είναι. Λεπτομέρεια χρυσή. Εδώ αυτό το σημείο μου αρέσει πάρα πολύ που είναι μπες. Είναι πάρα πολύ άνετα. Είναι σαν να μην φοράς καθόλου παπούτσια βασικά. Είναι πανάλαφρα. Και πιστεύω ότι και για περπάτημα θα είναι σούπερ. Μ' άρεσαν πάρα πολύ αυτά. Και έχουμε άλλα δύο ζευγάρια. Οι πλατφόρμες. Μ' αρέσει που έχω ξεχάσει εγώ τι έχω παραγγείλει. Και τα βλέπω και ενθουσιάζομαι ξανά από την αρχή. Είναι το στυλ του λουριού σαν το πέδιλο. Θεωρώ ότι ούτε αυτό θα σε πονάει μετά από αρκετή ώρα που το φοράς. Βέβαια αυτό θα φανεί στην πράξη. Πάρα πολύ όμορφο. Μπορεί να φορηθεί, παιδιά, με όλα τα ντυσίματα. Με τζιν, με λινό, μπορεί να απογειώσει, θεωρώ, οποιοδήποτε ντύσιμο και είναι η πιο εύκολη λύση, καθώς δεν κουράζεται το πόδι σου. Τέλειο. Και πάμε για το τελευταίο ζευγάρι. Είναι η σατένη μαύρη γόβα με τα λουράκια. Ω, πεθαίνω. Εντάξει, αυτό κι αν δεν μπορεί να φορεθεί όλο το χρόνο. Καταπληκτικό. Α, και μπορείς επίσης, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, το λουράκι να το βγάλεις. Δεν είναι στερεωμένο πίσω. Είναι εδώ μέσα σε ένα θηλυκάκι. Οπότε, άμα θες, μπορείς να το βγάλεις τελείως και να το φορέσεις σκέτο. Έτσι. Τέλειο. Και το τακούνι του είναι σε πολύ ωραίο ύψος. Πόσο καλές επιλογές όλα. Και αυτή τη μαύρη γόβα μπορείτε να τη βάλετε είτε έτσι, κανονικά τα λουριά δετά, όπως γνωρίζουμε σε όλα αυτά τα πέδιλα, είτε αν περάσουμε το λουρί κάτω, από εδώ το έχω περάσει, για έξτρα σταθερότητα στο πόδι και να βγει ένα διαφορετικό σχέδιο σαν αυτό εδώ. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αυτό. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτή η γόβα. Πολύ κολακεύει το πόδι και κάνει τον ντύσιμο σου πάρα πολύ κομψό. Είμαι υπερενθουσιασμένη με τα καινούργια μου παπούτσια. Δεν μπορώ να τα βγάλω όλα στο πλάνο γιατί έχω κάνει χαμό εδώ πέρα με τα κουτιά. Και το ακόμα καλύτερο σας το άφησα για το τέλος, γιατί έχω μιλήσει με το malesa.gr και μας έχουν κανονίσει και εκπτωτικό κωδικό αλλά και σούπερ διαγωνισμό giveaway. Λοιπόν, αρχικά, ο εκπτωτικός κωδικός ισχύει για όλο το μήνα Απρίλιο. Σε ό,τι αγορές θέλετε να κάνετε από την καινούργια κολεξιόν θα έχετε 20% έκπτωση με τον κωδικό 20 Μάρθα. Πώς τα παπούτσια καταλαβαίνετε ότι είναι από τη νέα κολεξιόν? Θα μπείτε στις κατηγορίες και θα δείτε τις νέες αφίξεις. Ή στη φωτογραφία του παπουτσιού έχει ένα σημείο που γράφει νέο επάνω. Και θα έχουμε και σούπερ διαγωνισμό, όπου τρεις τυχεροί ή τυχερές από εσάς θα κερδίσετε από ένα ζευγάρι της επιλογής σας. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Αφήνετε κάτω από το βίντεο εδώ ένα σχόλιο με τη λέξη «Συμμετέχω» και ακολουθείτε το Μαλέσα στο TikTok, στο Facebook και στο Instagram. Στο Facebook θα κάνετε like στη σελίδα τους. Οπότε θα βγει ένα τυχερό άτομο από αυτά που θα κάνουν σχόλιο κάτω και θα ακολουθούν το Μαλέσα στο Facebook, ένα τυχερό άτομο που θα ακολουθεί το Μαλέσα στο TikTok και ένα στο Instagram. Θα σας αφήσω όλα τα βήματα κάτω για να μην μπερδευτείτε, εννοείται. Θα σας αφήσω και τον εκπτωτικό κωδικό και το giveaway, αλλά και ο εκπτωτικός κωδικός θα ισχύουν για όλο το μήνα Απρίλιο. Οπότε τρέξτε να κάνετε και τις αγορές σας, τρέξτε να δηλώσετε και συμμετοχή. Σε περίπτωση που στα social media το όνομά σας είναι διαφορετικό από ό,τι είναι εδώ πέρα στο YouTube, στο σχόλιο που θα κάνετε κάτω αφήστε και το όνομά σας για να ξέρω να μπορώ να σας βρω όταν θα γίνει η κλήρωση. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε και όλα τα επόμενα που θα ανέβουν. Εμείς θα πούμε με νέο βίντεο την Κυριακή. Μέχρι τότε φιλάκια πολλά σε όλους σας και να περνάτε υπέροχα.